Το Ε11, δηλαδή τη δήλωση χορήγηση αδεία των εργαζομένων στι επιχειρήσει του για το 2015, θα πρέπει να καταθέσουν έω και το τέλο του μήνα οι επιχειρηματίε που απασχολούν μισθωτού. Έχουμε την υποχρέωση μέσα στο Γενάρη να καταθέσουμε στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας τις ημερομηνίες που χορηγήσαμε ως άδειες στους μισθωτούς που εργαζόταν στην επιχείρησή μας. Και φυσικά, αν κάποιοι δεν πήραν την άδειά τους, θα πρέπει να γίνει επισήμανση για ποιο λόγο δεν πάρθηκε η άδεια και γιατί δεν φαίνεται αυτό στο σύστημα. Ίσως παράδειγμα, ήρθε κάποιος να δουλέψει μία μέρα και την άλλη μέρα έφυγε. Δεν μπορείς να δώσεις άδεια σε αυτόν τον άνθρωπο όταν δεν εμφανίζεται. Είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να τα δει λίγο διαφορετικά το Υπουργείο Εργασίας και να γίνει πιο ευέλικτο για να μπορούμε κι εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Και φυσικά οι επιχειρήσεις. Το ισχύον σύστημα που υφίσταται σήμερα, σε ποια πεδία συγκρούεται με αυτό το οποίο προωθείται αυτή τη στιγμή? Μιλάμε για το ασφαλιστικό. Για τις άδειες. Για τις άδειες. Όχι, αυτό ίσχυε και θα ισχύει, δεν συγκρούεται πουθενά. Απλά το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να δώσει άδεια στο μισθωτό, σαφώς και είναι υποχρεωμένη, αλλά όταν υπάρχουν άλλα προβλήματα, όπως αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δεν είναι εφικτό να πάρει κάποιος άδεια. Όταν για λίγο μικρό χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, χρειάζομαι εγώ για μία εβδομάδα ένα άτομο. Για μία εβδομάδα το χρειάζομαι. Τι άδεια να δώσω? Ενώ η αποζημίωση άδειας που ήταν παλιότερα εξυπηρετούσε αυτό το σκοπό. Δηλαδή, τελείωνε αυτή η εβδομάδα με τη σύμβαση εργασίας που είχα, έδινα και την αποζημίωση άδειας και ο μισθωτός έφευγε. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει. Να σημειώσουμε ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να κάνει χρήση του δικαιώματος της αδείας του υποχρεωτικά μέσα στη χρονιά, ενώ σε περίπτωση που αυτή δεν χορηγηθεί με ευθύνη του εργοδότη, τότε θα πρέπει να του καταβληθεί η αντίστοιχη αποζημίωση.